Έντιμε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο λόγος σε εσάς. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε Αναπληρωτά Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι. Η πρόσκληση του Δημοκρατικού Συναγερμού να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας με περιποιεί με μεγάλη τιμή και χαρά. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου για την ευγενική του πρόσκληση, για τα καλά του λόγια στο μήνυμα που μας έστειλε. Λυπόμαστε όλοι που δεν βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά ξέρουμε ότι μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Ευχαριστώ τον φίλο Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, τον Νίκο Νουρή, με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και δίνουμε μαζί μάχες στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προβλήματα των χωρών πρώτης υποδοχής. Και τον συγχαίρω για την αποτελεσματική του δράση στην ουσιαστική μείωση των παράτυπων ροών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τον περιορισμό των επιπτώσεων του μεταναστευτικού στην κοινωνία της Κύπρου. Ευχαριστώ θερμά τον προλαλήσαντα φίλο αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε τιμήσει τη Νέα Δημοκρατία ως κεντρικός ομιλητής σε πρόσφατο συνέδριο του κόμματός μας. Και δεν το κρύβω, είναι ένας υπουργός οικονομικών που θαυμάζουμε στην Ελλάδα για την συμβολή του, για την ηγεσία του στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, σε μια κρίσιμη πολιτικά συγκυρία, καθώς ο κυπριακός λαός θα προσέλθει σε λίγες εβδομάδες στην κάλπη για να εκλέξει τους νέους αντιπροσώπους του στη Βουλή, το μεταναστευτικό αποτελεί ένα ζήτημα αιχμής. Και εμείς βέβαια από την Ελλάδα παρακολουθούμε πάντοτε με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Κύπρο. Άλλωστε, οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα ισχυρή και άρρηκτη. Ο ιστορικός χρόνος και η θεσμική μνήμη των κρατών μας συνυφαίνονται με τρόπο που αποτελεί εχέγγυο για το κοινό μας μέλλον. Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουμε διαχρονικά κοινές προκλήσεις, τόσο στην εξωτερική μας πολιτική, όσο τώρα στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να βρούμε κοινές λύσεις και αφετηρίες σε μια Ανατολική Μεσόγειο με ανατρεπτική πορεία και συνεχείς ανακατατάξεις. Οι χώρες μας έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα. Τα θέλγητρα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και η εργαλειοποίηση της ελπίδας από τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών διαμορφώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα για τις χώρες μας. Μια πραγματικότητα που επιτάσσει μια αταλάντευτη πολιτική φύλαξης των εθνικών μας συνόρων, αλλά και ένα ταχύ σύστημα υποδοχής, χωρίς παραθυράκια και ιδεολειψίες, να αλλοιώνουν τις επιλογές του. Και βέβαια υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ της νόμιμης μετανάστευσης, που στην Ευρώπη τη θέλουμε, αλλά τη θέλουμε με κανόνες, από την παράτυπη μετανάστευση που διέρχεται των συνόρων μας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι την περίοδο 2015-2019 πέρασαν από τη χώρα μου, από την Ελλάδα, περισσότερο από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες. Μια πολιτική ανοιχτών συνόρων της αριστεράς που μετέτρεψε την Ελλάδα σε χώρα διέλευσης. Διέλευση που βέβαια σύντομα σταμάτησε καθώς έκλεισε ο διάδρομος των Δυτικών Βαλκανίων, εγκλωβίζοντας τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Ελλάδα. Και έχουμε βιώσει, ειδικά στα 5 ακριτικά νησιά μας, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο, τα αποτελέσματα της σύγκρουσης μεταξύ της λογικής προστασίας των συνόρων μας και των αριστερών εφιολογημάτων. Και δυστυχώς, σε προεκλογικά προγράμματα, μπορώ να διακρίνω τα ίδια αταβιστικά πρότυπα και τις ίδιες αιμονές. Στις δύσκολες στιγμές, το λόγο έχουν οι αποφάσεις και όχι φλίαρες θεωρίες. Εμείς αποδείξαμε
εν της πράγμαση ότι παραλάβαμε ως Νέα Δημοκρατία μια αγχωτική κατάσταση και καταφέραμε να ανακτήσουμε στην Ελλάδα τον έλεγχο του μεταναστευτικού. Βάλαμε δύο στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών και δεύτερον, το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Η πολιτική μας πλέον αποδίδει. Τους τελευταίους 12 μήνες μειώσαμε τις ροές στην Ελλάδα κατά 89%, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική 6 σημείων για τη μείωση των ροών. Ξεκινώντας βέβαια από την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας, με πολύ καλή συνεργασία με τη Frontex, το Ευρωπαϊκό Ένοπλο Σώμα Ασφαλείας για την Προστασία των Κοινών μας Συνόρων. Επίσης, επιταχύναμε αποφασιστικά τη διαδικασία διαχωρισμού των προσφύγων, αυτών που πραγματικά δικαιούνται διεθνής προστασίας στην Ευρώπη και φυσικά η Ευρώπη έχει τις ανθρωπιστικές αξίες που μας διακρίνουν, από τους παράτυπα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες, με νομοθετικές και επιχειρησιακές αλλαγές, με ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθιστώντας την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου τη δεύτερη πιο παραγωγική σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίσαμε την ανάγκη απελάσεων όσων δεν δικαιούται άσυλο. Προχωράμε στη δημιουργία νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών. Προχωρήσαμε στον έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, στον περιορισμό των ωφελημάτων προς τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, ώστε συνολικά με αυτή την πολιτική των 6 σημείων να μην είμαστε θελκτικός προορισμός για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών. Αποσυμφορήσαμε τις 5 δομές στα νησιά μας, από 40.000 διαμένοντες πέρυσι σε περίπου 10.000 σήμερα. Κλείσαμε 57 δομές το 2020, όπου φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες. Και όπως σας είπα, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, κατασκευάζουμε τις νέες, κλειστές, ελεγχόμενες δομές, δομές με σύγχρονες υποδομές, οι οποίες θα προσφέρουν αφενός τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης, ευρωπαϊκές συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο, αλλά αφετέρου τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την ασφάλεια όλων, και των ωφελούμενων και του προσωπικού μας και των τοπικών κοινωνιών. Αυτονόητα είναι προτεραιότητα οι δομές να παρέχουν ασφάλεια. Αυτονόητο επίσης ότι οι δομές αιτούντων άσυλο πρέπει να περιορίζουν τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, ειδικά στα 5 νησιά μας που εκλήθησαν τα τελευταία χρόνια να σηκώσουν δυσανάλογο βάρος. Και αξίζει να τονίσω ότι από τον Απρίλιο του 2020, εδώ και 12 μήνες, από την Ελλάδα έχουν νόμιμα αποχωρήσει, είτε με απελάσεις, είτε με θελούσιες επιστροφές, είτε με μετεγκαταστάσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότεροι από όσοι έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα μας. Οι αναχωρήσεις σε αυτό το 12μήνο ήταν 11.700, ενώ οι αφίξεις ήταν 7.300. Και αυτονόητα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε προσπάθεια της γείτονος να εργαλειοποιήσει και πάλι το μεταναστευτικό, να χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Είδαμε πέρυσι τέτοιες προσπάθειες, περίπου τέτοιο καιρό, στον Εύρο και στα νησιά μας και περιστατικά, όπως την προηγούμενη Παρασκευή στη Λέσβο, όπου 6 βάρκες με παράτυπους μετανάστες, συνοδεία τουρκικών ακτεωρών και ενός πλοίου του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, προσπάθησαν να εισέλθουν ανεπιτυχώς στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εμείς προασπίζουμε με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά μας. Και ομοίως η Κύπρος προστατεύει τα δικά της εδάφη. Φυσικά, με την ξεκάθαρη αναγνώριση ότι στην Κύπρο δεν μιλάμε για σύνορα, μιλάμε για τη γραμμή κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Και ορθά η Κύπρος, η κυβέρνηση, ο Νίκος Νουρής, πράττει το χρέος του, υψώνοντας τείχος προστασίας της κυπριακής δημοκρατίας, με απόλυτο σεβασμό στα δίκαια του κυπριακού ελληνισμού. Στα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, θέλει αποφασιστικότητα. Θέλει ηγεσία, θέλει σχέδιο, θέλει δράση, θέλει ισχυρό το δημοκρατικό συναγερμό. Και σε αυτό το πλαίσιο, στο μεταναστευτικό έχουμε αναπτύξει στενή συνεργασία, σε πολιτικό αλλά και σε τεχνικό επίπεδο,
για την εξεύρεση ικανών λύσεων και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Μια συνεργασία που πλέον παγιώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διάσκεψη των Αθηνών, με την καθιέρωση των 5 μεσογειακών χωρών, των MedFight, ως διακριτή ομάδα στη διαπραγμάτευση για το νέο σύμφωνο. Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία και Ιταλία διατυπώσαμε με ευκρίνεια τις κοινές μας θέσεις και απαιτήσεις. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Τα προβλήματα των χωρών πρώτης υποδοχής αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό τώρα πρέπει να αποτυπωθεί, φίλε Νίκο, στο νέο σύμφωνο. Το προτινόμενο νέο σύμφωνο κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Οι προτάσεις αυτές, ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανησυχίες των μεσογειακών χωρών, αυτών δηλαδή που αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς τα κράτη πρώτης υποδοχής έχουμε υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις οποίες σεβόμαστε. Σαφέστατα όμως έχουμε και δικαιώματα, αλλά και την ανάγκη για έμπρακτη και ουσιαστική αλληλεγγύη. Δεν μπορούν οι χώρες μας και να προστατεύουν τα σύνορα και να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος, ειδικά στις ακριτικές περιοχές, και να εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου και να φιλοξενούν τους αιτούντες άσυλο και να παρέχουν προστασία στους ευάλωτους και να επιστρέφουν όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και να εντάσσουν τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε και δεν θα είμαστε βολικοί σε δυσβάσταχτα απαιτούμενα. Ζητάμε μεταξύ άλλων, πρώτον, προστασία των σύνορων μας, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μειωμένες αφίξεις αποτελούν το μόνο εχέγγυο για την αποφυγή δευτερογενών ροών, που είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μειωμένες ροές είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα αποτελεσματικό μηχανισμό ασύλου, χωρίς κατάχρηση των συστημάτων και χωρίς τις δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζουμε στις αναγκαστικές απελάσεις. Και βέβαια, δεύτερον, χρειάζεται, όπως σωστά είπε ο Νίκος Ανουρής, ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Γιατί αλλιώς η Ευρώπη, με τη συνολική πολιτική, οικονομική, εμπορική, διπλωματική, ανθρωπιστική δύναμη που έχει, μπορεί να διαπραγματευτεί με τις χώρες διέλευσης και με τις χώρες πρώτης υποδοχής, από ό,τι μπορεί οποιοδήποτε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πράξει μόνος του. Και ήρθε η ώρα επιτέλους η Ευρώπη να αξιοποιήσει αυτό το πολιτικό, εμπορικό και διπλωματικό εκτόπισμά της και να ανοίξει τους κοινούς διαδρόμους επιστροφών με τρίτες χώρες, όπως είπα πριν, χώρες προέλευσης και χώρες διέλευσης. Και βέβαια τη θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, εκτάκτων περιστατικών, όπου η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική. Μα πάνω απ' όλα να δεικνύουμε την ανάγκη ουσιαστικής αλληλεγγύης των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορούμε οι χώρες πρώτης υποδοχής να φιλοξενήσουμε όλους όσους έρχονται στα εδάφη μας και ζητούν διεθνής προστασίας. Κυρίες και κύριοι, το μεταναστευτικό αποτελεί μια κοινή πρόκληση για τις χώρες της Μεσογείου. Οι χώρες της Μεσογείου, ενωμένες, εκφράζουμε πλέον την κοινή μας διαπραγματευτική μας θέση. Είμαστε θέση να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού και θα το κάνουμε με σχέδιο. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, στα δύσκολα μετρούν οι πράξεις. Και Ελλάδα και Κύπρος έχουμε μάθει στα δύσκολα. Εύχομαι, φίλε Πρόεδρε, καλή επιτυχία στο Δημοκρατικό Συναγερμό στις επικείμενες εκλογές και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.